Ο δρόμος για τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου μας, μέρος τρίτο. Αφήγηση Κώστας Μπολμπουδάκης. Εκεί στο Ανώγειον των Ιεροσολύμων, στην πιο φιλική και ιερή συνάντηση του Κυρίου με τους μαθητές του, συνέβη και το εξής συγκλονιστικό περιστατικό. «Καθώς ήσαν στην τράπεζά τους», είπε ο Κύριος, «αληθινά σας λέω, ένας από σας που τρώτε τώρα μαζί μου θα με παραδώσει στους σταυρωτές μου». Κεραυνός σαν έπεσε ανάμεσα στους μαθητές. Τι ήταν αυτό που άκουγαν? Άρχισαν με αγωνία να ρωτάνε ένας-ένας τον Κύριο. «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε?» Τότε τόλμησε χωρίς καμιά ντροπή να ρωτήσει και ο Ιούδας. «Μήπως είμαι εγώ? Ω, της υποκρισίας του!» Ο Ιησούς του είπε σιγανά: «Εσύ το είπες». Εν τω μεταξύ οι μαθητές αγωνιούσαν. Μάλιστα, καθώς ο Ιωάννης, ο μαθητής που ο Ιησούς αγαπούσε, ήταν δίπλα στον Ιησού, του έκανε νόημα ο Πέτρος να ρωτήσει εκείνος το διδάσκαλο. Και εκείνος έπεσε με πολύ στοργή στο στήθος του Ιησού και είπε: «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει?» Ο Ιησούς τότε του είπε: «Αυτός τον οποίο θα δώσω το ψωμί, αφού το βουτήξω στο ζωμό της πιατέλας». Βούτηξε και έδωσε το ψωμί στον Ιούδα. Και εκείνος το πήρε. Όμως είχε μπει πια μέσα στη σκοτεινή ψυχή του ο διάβολος και τον έκανε όργανό του. Έτσι έφυγε ο Ιούδας από το Ανώγειον, αποφασισμένος να κάνει πράξη το σκοτεινό σχέδιο που ετοίμαζε καιρό πριν. Και έγινε σε λίγο αρχηγός της πείρας και του όχλου και των υπηρετών του ναού. Ήξερε που θα πήγαινε ο Ιησούς, στο όρος των Έλεων. Εκεί θα πήγαινε τώρα κι αυτός, μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, όπως κάνουν οι κακοποίοι για την τροπιασμένη πράξη του. Εκεί θα δώσει το προδοτικό φίλημα στο διδάσκαλό του. Μετά την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, εκεί στο Υπερόν, το Ανώγειον των Ιεροσολύμων, ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του έψαλαν ύμνους όπως έκαναν κάθε φορά. Ύστερα βγήκαν από το σπίτι όπου είχαν φιλοξενηθεί. Βγήκαν και από την πόλη τους στην Ιερή, ο Ιησούς και οι 11 πλέον μαθητές. Ο Ιούδας είχε φύγει από το Ανώγειον στη μέση του δείπνου για να συναντήσει τους αρχιερείς των Ιουδαίων και να τους παραδώσει το διδάσκαλό του, ο Δυστυχής. Βγαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα, κατευθύνθηκαν σε ένα απόμερο τόπο όπου συνήθιζε ο Χριστός να πηγαίνει για να προσευχηθεί, στο όρος των Έλεων. Όση ώρα προχωρούσαν προς τα εκεί, ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του γεγονότα που θα τους συνέβαιναν σε λίγο. Τα προγνώριζε και τα προέλεγε και προσπαθούσε να τους στηρίξει στην πίστη. Σιγά σιγά έφτασαν σε ένα περιφραγμένο κήπο, όπου ήταν εκεί και ένα παλαιό ελαιοτρίβιο και γι' αυτό η περιοχή αυτή ονομαζόταν Γεστημάνη. Με την παρουσία του Κυρίου έγινε γη ιερή. Ήταν ήδη νύχτα, περασμένη ώρα. Το φεγγάρι από ψηλά περνώντας μέσα από τα δέντρα φώτιζε αμυδρά το τοπίο. Σε κάποιο σημείο είπε ο Ιησούς στους μαθητές του να παραμείνουν εκεί κάπου για να απομακρυνθεί λίγο ο ίδιος και να προσευχηθεί. Πήρε μαζί του μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτούς τους τρεις τους είχε πάρει μαζί του και στο όρος Θαβόρ, στην ένδοξη μεταμόρφωσή του. Αφού τον είχα δει στην απαστράπτουσα δόξα του, θα μπορούσαν να κατανοήσουν και την εκούσια μελλοντική ταπείνωσή του. Προχώρησαν λίγο ακόμη και τότε ο Χριστός άρχισε να αισθάνεται λύπη και θάμβος. Είπε μάλιστα στους τρεις αυτούς μαθητές του, που του ήσαν και οι πιο αφοσιωμένοι: «Η ψυχή μου είναι καταλυπημένη μέχρι σημείου που να πεθαίνω από αυτή τη λύπη». Τι συγκλονιστική και γεμάτη μυστήριο λόγοι αυτή. Γιατί άραγε, τους είπε ο Κύριος μας? Γιατί έβλεπε πολύ καθαρά, με την υπερφυσική του γνώση ως Θεός,
όλα όσα σε λίγο θα του συνέβαιναν. Μόνο αυτός τα έβλεπε και τα ζούσε πριν ακόμη συμβούν. Έβλεπε την προδοσία από τον μαθητή του τον Ιούδα, την εγκατάλειψη από τους άλλους μαθητές του, την άδικη δίκη και καταδίκη του, τους εμπεγμούς, την ατιμωτική γύμνωση, τη φρικτή μαστίγωση, την εγκατάλειψή του από το Θεό Πατέρα όταν θα σήκωνε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, το φοβερό σταυρικό θάνατο, όλα αυτά θα τα περνούσε. Ήταν έτοιμος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα ήταν η θυσία του όλα αυτά, η προσφορά του για να γυρίσει και πάλι ο άνθρωπος στον παράδεισο του Θεού. Όμως ο Κύριος ήταν και άνθρωπος, και άνθρωπος αναμάρτητος, τέλεια αναμάρτητος. Γι' αυτό και η ανθρώπινη του φύση δεν τον ήθελε το θάνατο, γιατί ο θάνατος προήλθε από την αμαρτία. Πήρε μαζί του ο Κύριος τους τρεις μαθητές, αλλά και αυτούς προχωρώντας τους άφησε λίγο μακριά του, σε απόσταση όμως που τον έβλεπαν και τον άκουγαν. Τους άφησε λέγοντας: «Μείνετε εδώ να πάω να προσευχηθώ. Σεις να είστε άγρυπνοι και να κάνετε προσευχή, για να μην πέσετε σε πειρασμό». Προχώρησε μόνος ο Κύριος. Μόνος του θα αντιμετώπιζε όλη τη γεμάτη λύσα επίθεση του διαβόλου. Τον είχε αφήσει τότε στην έρημο, μετά τους τρεις πειρασμούς, νικημένος ο διάβολος τον Κύριο. Τώρα θα έκανε νέα σφοδρή επίθεση για να τον εξοντώσει. Προχώρησε καμιά τριανταριά μέτρα ο Κύριος. Έπεσε τότε στα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται. Ήταν πολύ ησυχία του τόπου. Ήταν και η ηκεσία του Χριστού δυνατή. Ήταν και η απόσταση που τον χώριζε από τους μαθητές του μικρή. Έτσι ακουγόταν τα λόγια αυτής της μοναδικής σε σημασία προσευχής του Κυρίου μας. Έλεγε στον ουράνιο πατέρα του: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω το ποτήριο αυτό το πικρό του θανάτου. Αν είναι δυνατόν με άλλο τρόπο να σωθεί ο άνθρωπος, πάρε αυτό το ποτήριο. Αλλά ας μη γίνει αυτό που εγώ θέλω. Ας γίνει αυτό που εσύ θέλεις». Ο Ιησούς Χριστός δεν φοβόταν βέβαια το θάνατο. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια της Άγιας Ζωής του. Όμως επειδή ήταν και τέλειος άνθρωπος, σαν αληθινός άνθρωπος, αποστρεφόταν και δεν ήθελε το θάνατο. Ποιος άνθρωπος θέλει το θάνατο? Δεν τον ήθελε σαν άνθρωπος ο Χριστός το θάνατο, αλλά και αυτό το θέλημα της ανθρώπινης φύσεώς του ο Ιησούς Χριστός το υπέταξε στο θείο θέλημα δυναμικά. Το θέλημα του Θεού Πατρός να γίνει, αυτό τον εδιέφερε. Το θέλημα του Θεού ήταν η σωτηρία του ανθρώπου και για αυτή τη σωτηρία θεληματικά ο Κύριος θα περνούσε το δρόμο της θυσίας. Η θέληση του Πατρός ήταν και δική του θέληση, καθώς ήταν και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αφού τελείωσε την προσευχή του, ο Κύριος γύρισε στους μαθητές του. Δυστυχώς τους βρήκε να κοιμούνται. Δεν μπόρεσαν να συμπαρασταθούν στις μεγάλες και δύσκολες αυτές ώρες που περνούσε ο αγαπημένος τους διδάσκαλος. Και ενώ λίγες ώρες νωρίτερα και ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές έλεγαν ότι και στο θάνατο μαζί του θα είναι, ήταν η κούραση, ήταν και η βαθιά λύπη για όσα καταλάβαιναν ότι θα γίνουν, ήταν και η ώρα που ήταν περασμένη, πάντως δεν μπόρεσαν να αγρυπνήσουν. Ο Κύριος τότε τους είπε: «Έτσι δεν μπορέσατε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Προσέξτε όμως τη συνέχεια. Λιγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Τους άφησε ο Κύριος τους μαθητές και πήγε πάλι να προσευχηθεί, με τα ίδια λόγια και την ίδια διάθεση. «Πατέρα μου, αν δεν είναι δυνατόν το ποτήριο αυτό να περάσει από μένα και αν δεν γίνεται διαφορετικά παρά να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου». Ξαναγύρισε στους μαθητές του, αλλά αυτοί και πάλι είχαν αποκοιμηθεί
και δεν είχαν τίποτε να πούν στον Κύριό τους που τους έβρισκε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό έγινε και τρίτη φορά. Πήγε και πάλι ο Χριστός να προσευχηθεί. Με τους ίδιους λόγους που έδειχναν την τέλεια απόφασή του να γίνει το θέλημα του πατέρα του. Όταν γύρισε, βρήκε και πάλι τους μαθητές να κοιμούνται. Τι φοβερή η ανθρώπινη αδυναμία. Ο ίδιος όλη αυτή την ώρα είχε πολεμήσει σκληρά τις σκοτεινές δυνάμεις, το διάβολο, και είχε και πάλι νικήσει. Η αγωνία του στο διάστημα αυτό ήταν πολύ μεγάλη. Ο ιδρώτας έπεφτε από το πανάγιο μέτωπό του παχής σαν θρόβι αίματος και ήταν μόνος, χωρίς ανθρώπινη και φιλική συμπαράσταση. Είχε όμως τη συμπαράσταση του ουρανού. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και τον ενίσχυσε με τρόπο υπερφυσικό ουράνιο. Τώρα πλέον, αφού είπε στο Θεό «Πατέρα, ας γίνει το θέλημά σου», νικητής την πάλι αυτή ήταν έτοιμος για όλα. Έτσι είπε στους μαθητές του, κατανοώντας την αδυναμία τους. «Κοιμάστε λοιπόν και αναπαύεστε, ενώ τόσο σημαντικά και θελώδη γεγονότα πρόκειται να συμβούν. Να, πλησιάζει η ώρα και ο Γιος του ανθρώπου, ο Χριστός, παραδίδεται σε χέρια αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας προχωρήσουμε. Να, έχει πλησιάσει αυτός που θα με παραδώσει σε αυτούς».